μέχρι εκεί που δεν φαίνεται πιο κάτω, εκεί που φαίνεται χαρά τη ζώνη, συνεχίζει κανονικά και μετά τραβεσάρουμε και βγαίνουμε κάτω. Ανεβήκαμε από εδώ και περπατήσαμε πάνω στην πυροβολή και σκιάραμε εκείνο το λούκι το οποίο φαίνεται εκεί πέρα που ρίχνουν τέλος πάντων η σκιά τα μελάχια. Ναι. Το χιόνι δεν ήταν τόσο καλό όσο θέλαμε να είναι, αλλά οκ. Χιόνι να είναι, δεν είναι. Πάμε σπίτι τώρα. Δεν τρελάγω, είσαι καθαρ μαλάκα, δεν έχεις μέσα ρε μαλάκα. Ξέρεις τι ωραία που είναι εδώ. Μαλάκα έχει τσάκι μέσα. Εδώ είναι ωραία ρε. Είναι πολύ ωραία. Εγώ φίλε θα ψωλιάσω, να ξέρεις, δεν μπορώ να το... Ναι ρε, άραξε, κάτσε μέσα, κλάει. Δεν μπορώ να το επιχειρήσω αυτό το κουμπαζάκα. Κοίτα, έχω και εγώ τα προβλήματα ψυχολογικά, αλλά είναι διαφορετικού τύπου. Να, σκαλά. Ας πούμε τη μαρταρό σούπα. Για να φάμε, αφού έχουμε τσιπήσει χίλια μύρια σήμερα, γιατί είχαμε τα ρεπόρια στο ανέβασμα. Υπάρχει ένα πλάνο... Κάνουμε νυχτερινό σκίσι. Το οποίο όλο και θα γίνει, γιατί υπήρχε κουβέντα αυτή και μας έτρεγε τους δύο μας. Θα φάμε. Έχουμε επιλέξει ήδη την πλαγιά που θα κατεβούμε. Ελπίζουμε να είναι ωραία. Λοιπόν, ώρα 10 και 16 λοιπόν. Ναι. Και ανεβαίνουμε και είμαστε στα μισά ουσιαστικά του βορειδικού πρόσωπου. Του βορειδικού πρόσωπου του Αγιαντιών. Το χιόνι δεν είναι καλό. Είναι παγωμένο. Τι να κάνεις όμως. Λίγα ακόμη θέλουμε. Και φτάνουμε κορυφή. Πόπο. Easy. Oh, easy.
άδειο. Έχει λίγο ζάρι. Ξυπνήσαμε, φάγαμε και ετοιμάζουμε πράγματα και πάμε για δεύτερη μέρα hack and ride. Πάμε να φτύσουμε αίμα ξανά. Το χιόνι δεν είναι όπως θέλαμε να είναι. Δεν πτωούμαστε ωστόσο. Ήρθαμε, θα το γουστάρουμε. Λοιπόν, πάμε να το μαστούμε. Thank you.